πρόβλημα, όπως το αναφέρατε, για μας που είμαστε 130 σύλλογοι στην Ελληνική Θεσσαλονίκη, δείχνουμε πραγματικά ότι οι σύλλογοι είναι ο εγκέφαλος της περιοχής. Δηλαδή προσπαθούν οι άνθρωποι όσο μπορούν μέσα από συλλόγους να εκφράσουν τα διάφορα προβλήματα και αυτό δείχνει ότι πραγματικά υπάρχουν αντανακλαστικά στην Ελληνική Θεσσαλονίκη. Όμως το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Ελληνική Θεσσαλονίκη και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι Θεσσαλονίκοι. Ο αέρας δεν έχει σύνορα και η Καλαμαριά κινδυνεύει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης κινδυνεύει. Όλοι οι Θεσσαλονίκοι. Έτσι λοιπόν θα ήθελα και από εσάς αυτό το τελευταίο κομμάτι που αναφέρεται, το επιστημονικό. Εκεί έχουμε ένα θέμα. Αναφέρατε πριν τη λέξη λάδωμα ή τη λέξη πίεση. Οι επιστήμονες πιέζουν. Να μην πω το άλλο κομμάτι. Θέλουμε από εσάς, μιας και έχετε τοποθετηθεί υπέρ των δικών μας σκέψεων, να μας βοηθήσετε σε αυτό το κομμάτι. Θα ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε στη φαρέτρα, πίσω στη φαρέτρα μας, όπλα από επιστήμονες. Έχετε τη δυνατότητα σαν κόμμα, αν μπορέσετε, να μας βοηθήσετε σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ήθελα να πω.